Η δεύτερη συνέντευξη λοιπόν για τη δική μου εκπομπή είναι γεγονός για το 2011. Ο Τάρης Σουλιμάν είναι στην παρέα μας. Τάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να πω ότι τα βρήκαμε καλά εδώ, έτσι. Το στήσαμε καλά το σκηνικό και βγαίνουμε καλά. Λοιπόν, ναι, πραγματικά γιατί νομίζω ότι ήταν λίγο στην αρχή μια δυσκολία συναντήσαμε, έτσι. Αλλά νομίζω ότι το φτιάξαμε το θέμα του μικροφόνου. Διάβασα ένα CV σου πριν, ένα βιογραφικό. Αλλά νομίζω ότι θα τα πούμε και στην πορεία. Να τα ακούσει ακριβώς ο κόσμος. Να περάσω αμέσως σε ερωτήσεις, νομίζω ότι είναι καλύτερα έτσι. Η πρώτη ερώτηση που θέλω να σου κάνω. Είναι, ξέρεις, η τυπική πρώτη ερώτηση. Καταρχάς, πώς ξεκίνησαν όλα για σένα? Ποια είναι η σχέση με τη μουσική? Με ποια μουσικά όργανα ασχολιώσουν? Όταν ήμουν μικρός, είχαμε στο σπίτι ένα πιάνο, ναι, όπου μάθαινε η αδερφή μου. Το διάβασα και αυτό στο σελίδα που βρήκα το βιογραφικό σου, είναι η αλήθεια, ότι έλεγε για πιάνο. Ναι. Ναι. Και έχοντας αυτό το όργανο στο σπίτι, ξέρεις, εγώ μικρό παιδάκι ήμουνα, ασχολούμαι λίγο να το πειράζω. Οπότε μετά ξέρεις να βγάζω τα πρώτα μου κομμάτια και στη συνέχεια πήγα στο δύο για να... Γιατί ηλικίες μιλάμε περίπου, γιατί ηλικίες μιλάμε? Τώρα αυτό που πιτσιρίκι, ναι. Και στο δύο πήγα λίγο μεγάλο, στο γυμνάσιο, δηλαδή πρώτη γυμνασίου. Ναι. Αλλά εντάξει, ασχολιόμουν πολλά χρόνια, δηλαδή δεν... Η άλλη ερώτηση που σου κάνω είναι, ποιες είναι οι μουσικές σου επιρροές? Οι μουσικές μου επιρροές είναι κυρίως από ηλεκτρονική σκηνή. Έπαιξα και γκόλφρα πριν κιόλας, γιατί είχαμε κάνει μια συζήτηση εμείς παλιότερα και μου είχες πει ότι σου αρέσουν πάρα πολύ οι γκόλφρα. Οπότε έπαιξα κι εγώ ένα κομμάτι. Ναι, το άκουσα. Ναι. Ναι, οι γκόλφρα μου αρέσουν πάρα πολύ. Depeche Mode, η Hot Chip, ο Lacquer, πολλά ονόματα. Και ειδικά τώρα τελευταία έχω μια έτσι συμπάθεια στην New Disco και σε κάποια ονόματα που έχουν βγει από τη Γαλλία. Για πες μας κάνα όνομα, έτσι. Η Aeroplane, ας πούμε, το Raw Magician, πολλά τώρα δεν μου έρχονται, ξέρεις. Καταρχάς, η Mustang, να σου πω ότι... Mighty Mouse. Α, αυτό σου ξέρω. Αυτό που είχαμε συζητήσει την πρώτη φορά που είχαμε μιλήσει, πριν από πάρα πολύ καιρό, οκτώμιση πρέπει να ήταν τότε με το Live on God. Ναι. Ήταν ότι είσαι από τη Θεσσαλονίκη, έτσι. Ναι, ναι, από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ναι. Έφυγε στην Αθήνα. Εκεί. Γενικά και μεγάλωσα και ήρθα στην Αθήνα πριν 3,5 χρόνια. Δεν έχει επομένως πάρα πολύ καιρό που πήγες στην Αθήνα. Ναι, δεν είναι πολύς καιρός. Πώς και αποφάσισες να φύγεις? Βασικά ήθελα μια αλλαγή στη ζωή μου. Και εκείνη την περίοδο είχαμε βγάλει το πρώτο το άλμπουμ με τους Textual. Αχ, να μην το πεις αυτό. Θέλω να κάνω ερώτηση αργότερα γι' αυτό. Να μου πείτε την πορεία σου με αυτό. Τέλος πάντων, με αφορμή αυτό έτσι κατέβηκα στην Αθήνα για να είμαι λίγο πιο μέσα στα πράγματα, ας πούμε. Λογικό. Λοιπόν, οπότε πρώτο σου πρόσθεσε τη Textual, έτσι. Ναι. Πώς ξεκινήσατε και ποια ήταν η σύνθεση του group? Στην αρχή ήμασταν εγώ και ακόμα ένα παιδί και το σκεπτικό ήταν να κάνουμε dance μουσική. Ναι. Αλλά στην πορεία μας βγήκε λίγο πιο ηλεκτροπόπ, ας πούμε. Ναι, και θέλαμε να κάνουμε κάτι σαν να είμαστε λίγο πιο πολύ μπάντα, οπότε προσθέσαμε και ένα κιθαρίστα. Ναι. Ήμασταν τρία άτομα. Και έτσι κάναμε και το άλμπουμ, το Dark Room, το οποίο κυκλοφόρησε από την Undo Records πάλι. Ναι. Και ήταν... νιώσαμε πολύ τυχεροί, γιατί στην ουσία δώσαμε ένα demo και τους άρεσε πολύ και το βγάλαμε κατευθείαν. Οπότε και έτσι έγινε και μια επαφή με τη δισκογραφική, όπου στην πορεία για μένα ήταν κάτι πολύ καλό. Οπότε λοιπόν το μουσικό σας στυλ ξεκίνησε από ηλεκτρόνικα και προχώρησε με την προσθήκη κιθάρας αλλού, πώς ακριβώς? Ναι, στον πρώτο δίσκο έχουμε κομμάτια με κιθάρα μέσα. Είναι έτσι ένα μείγμα ηλεκτροπόπ με ροκ μαζί. Διάφορα είδη, έχει και dance στοιχεία, έχει και πιο ροκ στοιχεία. Αν το πάρει το αυτί σου, δηλαδή θα... Και αυτό το χρόνο, πώς ξεκίνησε? Ήταν σε φάση παρέας η οποία αποφάσισε να κάνει, όπως κάνουν όλοι, ας πούμε, σε μια μικρότερη ηλικία, εφηβική, κάνουν ένα group και ασχολούνται? Βασικά ήταν, ξέρεις, το είχαμε ψώνιο και θέλαμε να κάνουμε κάτι έτσι δημιουργικό. Ναι. Οπότε και επειδή γνωριζόμασταν με τον Μιχάλη τότε όταν ξεκινήσαμε, μου λέει, θέλεις να το κάνω? Και λέω, ναι, γιατί όχι. Και στη συνέχεια, ξέρεις, βγήκε αυτό, βγήκε πολύ δουλειά. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε, επιβάλλεται να ακούσουμε ένα κομμάτι. Ένα κομμάτι το οποίο έχει γίνει μεγάλη επιτυχία νομίζω μέχρι τώρα και αναφέρομαι βεβαίως στο Cold. Ναι. Ναι. Εγώ τουλάχιστον το έχω ακούσει και έξω, το έχω ακούσει και στο ραδιόφωνο και πραγματικά με έχει κεντρήσει. Την πρώτη φορά που σ' άκουσα ήταν το πρώτο κομμάτι που είχες πει στο Live on God τότε. Δεν ήταν το πρώτο, ήταν το τελευταίο. Το πρώτο δεν ήταν το Cold που είπες. Γιατί μα κάνει ένα αγαπημένο μου κομμάτι και μένα από το δίσκο και είναι το πρώτο single, το πρώτο βίντεο κλιπ που έχει γίνει ήδη και.
όλα τα ραδιόφωνα έχουν παίξει αυτό κυρίως. Και αυτό με φέρει κοντά στον κόσμο. Και εγώ ήταν μόλις είχα ακούσει τότε, το πρώτο τραγούδι ήταν από τα πρώτα τραγούδια που είχα βάλει στην playlist της εκπομπής μου εκείνη την Τρίτη. Γιατί μου είχε αρέσει πραγματικά πάρα πολύ. Λοιπόν, θα ακούσουμε το Call και θα επιστρέψουμε σε λίγο για να μιλήσουμε και για το κομμάτι αυτό, αλλά και για την Undo Records. www.moodradio.gr. Δεν είναι πραγματικά απίστευτος ο στίχος. Heart made of steel, a touch of snow, flakes of a frozen emotion. Δεν ξέρω αν είμαι εγώ από τους λίγους περίπου που σας αρέσει αυτό το τραγούδι, αλλά ο στίχος είναι πραγματικά απίστευτος. Μίλα μου λίγο ρωτά για αυτό το τραγούδι. Πώς βγήκαν οι στίχοι του, στο περίπου να μου πεις, μη φύγει πολύ προσωπική ερώτηση. Βασικά οι στίχοι και γενικά τα τραγούδια στο δίσκο φαίνονται ότι είναι λίγο ερωτικά. Ναι. Αλλά δεν μιλάει για την απώλεια. Απώλεια ανθρώπου, ας πούμε. Ναι. Και αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Δηλαδή, ο στίχος αυτός ήταν. Όταν έγραψε, ήμουν πολύ περήφανος. Και ήμουν σε μια φάση πολύ δύσκολη. Ήταν το πρώτο κομμάτι που τελείωσα για το δίσκο. Πραγματικά, ο στίχος είχε πάρα πολύ ωραίος. Ναι. Ξέρουμε που έχει αγγίξει πολύ κόσμο. Ναι, και ναι, το πολύ. Βλέπω, το παρακολουθώ. Και είναι πολύ συναισθηματικός στίχος. Γι' αυτό που είπες ότι σε παραπέμπει προς κάτι έτσι ερωτικό, αλλά μου λες ότι δεν είναι. Εγώ εξ αρχής αυτό είχα καταλάβει όταν διάβασα. Ναι. Άρα λοιπόν, σε όσα τραγούδια έχεις γράψει εσύ, όσα είναι προσωπική σου γραφή, είναι προσωπικές οι αφορμήσεις, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Μάλιστα. Όχι, γιατί εντάξει, πολλοί καλλιτέχνες μπορεί να έχουν μια οποιαδήποτε άλλη αφόρμηση πέρα από το προσωπικό τους επίπεδο, γι' αυτό και το είπα. Κοίτα, κυρίως συνήθως όταν γράφεις τραγούδια είναι από έτσι στενάχωρες στιγμές τη ζωή σου. Δηλαδή, όταν είσαι χαρούμενο, δεν θα κάτσεις να γράψεις μουσική, θα κάτσεις και θα βγεις έξω να περάσεις καλά. Καλά, κοίτα, εγώ νομίζω ότι τα τραγούδια τα οποία ακούμε γενικά, όλα σχεδόν τα τραγούδια, ή το θάνατο θα αφορούν ή τον έρωτα. Δεν έχουν κάτι άλλο να αφορούν. Ελάχιστα τραγούδια αυτά τα οποία δεν αφορούν αυτά τα δύο. Ναι, και έχουν διαφορετικό μοτίβο. Λοιπόν, και να περάσουμε λίγο στη σχογραφική σου, επειδή την ανέφερες, την Undo Records. Η όλη έτσι, το όλο connection ξεκίνησε με τους Texoir, με την Undo Records. Ναι, με τους Texoir ξεκίνησε και βασικά έτσι ήταν πολύ τυχαίο και απρόσμενο όλο ναι. αυτό. Μιας και ήμασταν στη Θεσσαλονίκη τότε και είχε έρθει, δεν θυμάμαι ακριβώς, ήταν ο Νίκος ο Μπιτζένης, τον μικρό τραγουδιστής, ναι. Ο οποίος έχει το label μαζί με τον Γιώργο τον Γερανιό. Είχαν έρθει στο Art House, θυμάμαι, και είχε πάει ο Μιχάλης και του έδωσε ένα demo. Ναι. Και μέσα σε μια εβδομάδα μας πήρε τηλέφωνο και μας είπε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και το βράδυ. Πόσο γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Μύρισε επιτυχία από νωρίς. Αυτό και έτσι δηλαδή δεν το περιμέναμε. Γιατί συνήθως όταν ξεκινάς κάτι είσαι πολύ διστακτικός και αγχωμένος. Αλλά και λογικό είναι. Τώρα γιατί ηλικία μιλάμε, πόσο χρονών ήσουν τότε. Πριν 5 χρόνια. 5 χρόνια. 22. Μάλιστα. Καλά, είσαι μικρός ακόμα ούτως ή άλλως. Αυτό που θέλω να σου πω εγώ είναι ότι μάλλον λόγω της Undo Records, ή δεν ξέρω, θα μου το πεις εσύ αυτό, υπάρχει συνεργασία με Νατάσα Μποφίλιο, Βισάγ, Μασό και άλλους καλλιτέχνες. Ναι. Λόγω της γραφικής είναι αυτή η συνεργασία. Δεν είναι λόγω της εταιρείας. Όχι. Αυτή ήταν. Κοίτα, η Μασό είναι στο label ναι. την Undo. Ναι. Και τις ήξερα τις κοπέλες και δηλαδή τις μάθω πάρα πολύ και ήθελα πάρα πολύ να κάνουμε μια συνεργασία. Ναι. Ο Βισάγ. Τον είχα γνωρίσει έξω σε ένα μαγαζί, τυχαία ένα βράδυ και έτυχε στην πορεία να κάνουμε λίγο παρέα. Ναι. Και με την Ποφίλη μόνο δεν γνωριζόμασταν. Α. Και μέσω ενός κοινού γνωστού μου λέει μήπως θα ήθελες λέει, να βάλεις την Ποφίλη να τραγουδήσει. Λέω ποια είναι η κοπέλα. Τότε γιατί δεν την γνώριζα. Εν τω μεταξύ να σε πληροφορήσω. Το όνομα ακουστά, αλλά δεν ήξερα τι ακριβώς τραγουδάει. Τέλος πάντων, καθώς το έψαξα λίγο, είδα ότι μου άρεσε πάρα πολύ και έτσι μας έφεραν σε επαφή και όταν πήγα σπίτι της έβαλε να ακούσει το φιλμ, το κομμάτι και μου λέει μου άρεσε πάρα πολύ και θέλω να το πούμε και έτσι έγινε αυτή η συνεργασία και ξεκίνησε και μια πολύ ωραία φιλία. Μάλιστα, ναι, επειδή η Νατάσα Μποφίλιο είναι πάρα πολύ γνωστή, ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη, έκανε αρκετά live μέσα στο 2010 και αρχές 2011. Ναι, και εγώ έτσι όταν μπορώ βάζω κομμάτια, έτσι μου αρέσει πάρα πολύ σαν καλλιτέχνη. Έχει πάρα πολύ ωραία φωνή και πολύ ωραία κομμάτια. Είναι πολύ καλή τραγουδίστρια και γράφει και τραγούδια και αυτή, αλλά ακόμα ναι. δεν έχει βγάλει. Δηλαδή το team που έχει μαζί με το Θέμη, το Καραμουρατήρι και τον Ευαγγελάτο είναι πάρα πολύ καλό. Και βασικά τους ευχαριστώ και τους τρεις αυτούς γιατί μου βοήθησαν πάρα πολύ στο ξεκίνημα. Μιας και σε ένα πέρσι στην Τεχνόπολη που είχαν κάνει, μου φωνάξανε για να πούμε μαζί το φιλμ με την Νατάσα. Ναι. Και
Ο κάτω είχε 4.000 κόσμο. Α, είχε πάρα πολύ κόσμο. Και ήταν ένα πολύ καλό, έτσι, ξέρεις. Ήταν ωραίο, ναι. Ναι. Σας ευχαριστώ. Και να μιλήσουμε λίγο για το πρώτο σου στούντιο άλμπουμ, το Cocoon. Πρώτη προσωπική σου δουλειά. Ναι. Για μένα, που ψάχνουμε αρκετά το τελευταίο καιρό, τελευταία 2-3 χρόνια με την ελληνική ηλεκτρόνικα, είναι ίσως ένα από τα καλύτερα άλμπουμ για την ηλεκτρόνικα για τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Έτσι με κομματάκια πολύ ωραία, όπως είναι το Mosquito, το Cold, το Playboy, το Feel Me, το Rain of Hearts. Ποια είναι έτσι, τι αναμένουμε για το Cocoon, ποια είναι η εμπορική του επιτυχία, είναι ήδη μεγάλη? Κοίτα, γενικά αυτό που παρακολούθησα και εγώ από τη χρονιά που πέρασε ήταν ότι γενικά δεν υπήρχαν πολλές κυκλοφορίες ηλεκτρονικής μουσικής, ναι. Και νομίζω ότι ήταν και η μόνη έτσι, που ακούστηκε τόσο πολύ σε σχέση με όλες τις άλλες που ήταν κυρίως indie bands. Εγώ αυτό είδα. Βέλιν Μπράιτς, η Μαριέτα Φαφούτη, ο Λεόν και διάφοροι άλλοι. Και θεωρώ ότι εντάξει, ο κόσμος το αγάπησε και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Δηλαδή είχε και την ευκαιρία του στο airplay, στα ραδιόφωνα. Και αυτό για μένα ήταν μεγάλη χαρά, γιατί ξέρεις, όταν ξεκινάς κάτι δεν ξέρεις πού θα φτάσει. Και βλέποντας αυτή την πορεία εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Και αυτή τη στιγμή δηλαδή βλέπω ότι ακόμα συνεχίζει και παίρνει όγκο όλο αυτό. Ναι. Ας και βγήκε και το βίντεο κλιπ το πρώτο, το Cold. Πόσο μάλλον και ήταν και η πρώτη σου δουλειά, έτσι. Ναι, ναι. Πόσο σοβαρό ρόλο παίζει αυτό. Έχει πολύ όρεξη και πολύ αγάπη, ναι. Και σπρώχνεις κιόλας. Και το άλλο που θέλω να σε ρωτήσω, το Cocoon, σε ποιες χώρες έχει κυκλοφορήσει? Έχει κυκλοφορήσει μόνο Ελλάδα και Κύπρο, σαν CD φυσικό. Ναι. Και γενικά για digital download έχει κυκλοφορήσει σε όλη την Ευρώπη. Α, αυτό είναι καλό. Το iTunes και Amazon και τα λοιπά. Ναι, εγώ το έχω αγοράσει από μια άλλη σελίδα ευρωπαϊκή. Ναι, και γενικά βασικά υπάρχει ένα θέμα με την Αμερική όπου μου το ζητάνε πολύ και δεν μπορούν να το κατεβάσουν. Δεν ξέρω, αυτό είναι τώρα θέμα της εταιρείας και πώς λειτουργούν, το οποίο δεν μπορώ να τους βοηθήσω δυστυχώς. Εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, Τάρα εγώ θέλω να σου πω το εξής. Θέλω να ακούσουμε πέρα από το Cold ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά έχω λιώσει από τότε που κατέβασα το άλμπουμ σου. Είναι η συνεργασία σου με τις Μασόν, είναι το Playboy. Ένα κομμάτι το οποίο ήταν παλιά, ένα κομμάτι που έκαναν αυτές έτσι πρώτες. Ναι, ήταν στο πρώτο τους άλμπουμ, το eBay Queen. Ναι. Πολύ όμως πιο down tempo, ίσως πιο απλή ηλεκτρόνικα, δεν ήταν τόσο δυνατό. Ναι, ήταν πολύ έτσι. Νομίζω ότι όχι, απογειώθηκε πραγματικά. Και είχα πει κιόλα σε μια εκπομπή μου ότι αυτό το κομμάτι πραγματικά, χωρίς υπερβολή, θα μπορούσε να βγείτε σε κλαμπ. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Πάμε να τα ακούσουμε, πάμε και μετά για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για τη συνέντευξη της συνέντευξης. www.moodradio.gr. Επιστρέψαμε λοιπόν για τη δεύτερη μας ώρα, 7 ακριβώς η ώρα, εδώ στο Mood Radio, είναι το Radio Jam της Τρίτης, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ρήγας και στην παρέα μας ο Τάρικ Σουλεϊμάν. Επιστρέψαμε και το τελευταίο μέρος της σημερινής συνέντευξης. Καταρχάς, να ζητήσω ένα συγγνώμη έτσι από όλους όσους μας ακούνε. Η συνέντευξη γίνεται μέσω Skype, οπότε ένα μικρό τσιφίσι μας τον ήχο να το ακούτε είναι γι' αυτό. Μας συγχωρείτε. Λοιπόν, κάτι που αναφέραμε όταν κλείσαν τα μικρόφωνα, η συνεργασία με τους Gant. Ναι. Ένα συγκρότημα που μου έχει αρέσει επίσης πάρα πολύ. Είναι πολύ δυνατή για αυτό που κάνουμε, για το alternative rock που κάνουμε. Συνεργάζεστε, πώς ξεκίνησε αυτή τη συνεργασία? Βασικά, τυχαία έγινε όλο αυτό. Εγώ τους ήξερα σαν συγκρότημα και αυτοί με ξέρανε από τους Texwar. Ναι. Και όταν είδαν ότι έβγαλα τη καινούργια μου δουλειά, ναι. Αυτοί ετοιμάζανε ένα live στην Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Και ένα στην Αθήνα και μου κάνανε πρόταση να συμμετέχω, να τους ανοίξω, να κάνω τους support. Και για μένα ήταν, ξέρεις, η επιστροφή αυτή στη σκηνή. Ναι. Μετά από πάρα πολύ καιρό. Α, δηλαδή ήταν η πρώτη σου, ήταν η επιστροφή σου μετά από τους Texwar ουσιαστικά? Ναι, ναι, ναι. Μετά από 1,5 χρόνο δηλαδή αποχής από τις σκηνές και όλα αυτά, το comeback έγινε με τους Gant και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Και ήταν πολύ καλό, δηλαδή μου έκανε πολύ καλό όλο αυτό. Ναι. Επίσης, κάτι ετοιμάζεις, μου είχες πει. Ναι, επειδή γίναμε φίλοι και περάσαμε και πολλές στιγμές μαζί, τους πρότεινα να κάνουμε ένα remix στο Waves. Ναι. Το οποίο είναι σχεδόν έτοιμο και σύντομα θα το έχετε. Έχουμε μια μικρή αποκλειστικότητα δηλαδή τώρα, έτσι βγάλαμε κάτι της. Τι άλλο να περιμένουμε μέσα στο 11? Είτε μέσα από τους Gant, είτε από σένα, έτσι, οτιδήποτε. Από σένα βασικά, θα περιμένω γενικότερα. Πολύ σύντομα είναι να βγει το δεύτερο βίντεο κλιπ, το Feel Me, το duet με την Natasha Bofilio. Πολύ ωραίο κομμάτι, το οποίο θα το ακούσουμε και μετά κιόλας. Ναι,
το οποίο στίχους έχει γράψει ο Χάρης Ατώνης, που τραγουδάει και αυτός στο δίσκο μέσα, το Wedding in the Rain. Ναι. Και θα έχουμε και κάποια remixes τα οποία ετοιμάζονται και θα γίνει νομίζω έτσι ένα καλό μπαμ, το οποίο νομίζω θα μας βγάλει και στο εξωτερικό, αλλά δεν μπορώ να πω παραπάνω. Καλά, να μην χρειαστάς παραπάνω, όχι, εντάξει, αυτά στην ώρα τους εννοείται. Ναι. Αλλά πολύ σύντομα, δηλαδή σε 2 εβδομάδες το πολύ νομίζω θα είναι όλα έτοιμα. Ωραία, σύντομα. Και ναι, ναι. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση έτσι άσχετη με αυτά που λέγαμε πριν. Είναι έτσι ολική επαναφορά. Για την ελληνική εμπορική μουσική, για τα ελληνικά ελαφρολαϊκά mainstream του ραδιοφώνου, ποια είναι η άποψή σου? Κοίταξε, δεν έχω πρόβλημα, δεν μου αρέσουν τα πολύ mainstream αυτά. Ναι. Υπάρχουν πολύ αξιόλογες ελληνικές δουλειές πλέον που είναι ανεξάρτητες και πολλά ονόματα. Όπως προανέφερα, μου αρέσει πολύ η Μαριέτα Φαφούτη, ναι. Μου αρέσει ο Silly Boy, A-God, πάρα πολλά ονόματα και νομίζω ότι πλέον δεν χρειάζεται να αναλωνόμαστε σε κάτι τέτοιο. Και γιατί όμως δεν προωθούνται οι καλλιτέχνες του είδους αυτού, της ηλεκτρόνικα, πιο ψαγμένης της μουσικής, ενώ τα κομμάτια είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί δεν τα ακούμε? Γιατί μπορώ να σου απαντήσω. Δεν ξέρω, παίζουν πολλά από πίσω. Παίζουν εταιρείες μεγάλες και δεν ξέρω. Δεν είναι πραγματικά. Συνήθως τα προωθούν, ίσως πληρώνουν και γι' αυτό έτσι γίνονται. Και ξέρεις, όταν ακούς κάτι πάρα πολύ, το συνηθίζει το αυτή. Και όμως κάποια συγκροτήματα, τώρα είπες τους Γκάντ, ας πούμε, δεν ξέρω ποια είναι η δισκογραφική τους, αλλά για να παίξουν παίζουν αρκετά οι Γκάντ. Και στα ραδιόφωνα τους έχω ακούσει και έξω τους έχω ακούσει, όπως σου είχα πει πριν. Για να παίζουν τόσο πολύ, είπα να πει ότι υπάρχει μια δισκογραφική. Εντάξει, προωθεί κάπως. Δηλαδή, είναι καθαρά θέμα δισκογραφική, αν θα είναι τεράστια ή μεγάλη. Κοίτα, σε τέτοιες περιπτώσεις τυχαίνει να είναι απλά το τραγούδι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, το Waves, ας πούμε, είναι ένα πάρα πολύ καλό τραγούδι και ραδιοφωνικό και άρεσε σε όλους. Οπότε το παίξανε και όλοι. Ή όπως ας πούμε η επιτυχία που έγινε με τον Ρους, με το κομμάτι Εξαιρέσεις. Ναι, καλά, αυτό παραέγινε επιτυχία νομίζω. Ναι, ξεκίνησε ωραίο. Δεν το περίμενε, επειδή τον έχω γνωρίσει και έχουμε μιλήσει, μου είπε ότι δεν περίμενα ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο και ο ίδιος δεν είναι καθόλου αυτού του στυλ του mainstream. Ναι, όχι, όντως φάνηκε το κομμάτι, αλλά δυστυχώς το κάναμε φίλο και φτερό στο τέλος. Πεζόταν παντού και remix και το ένα και το άλλο. Ναι, ναι. Και η τελευταία ερώτηση που θέλω να σου κάνω, η οποία είναι έτσι το conclusion. Πού μπορούμε να σε δούμε αυτό το διάστημα, είτε εδώ είτε στην Αθήνα? Στην Αθήνα τώρα το Σάββατο θα έχουμε ένα DJ set, ναι. Μαζί με την ομάδα μου, τους Άλλη Σπέκτρα. Το ανέφερα και όλος αυτό πριν, στην αρχή της εκπομπής, όταν διάβασα το CV σου. Ναι. Αν θες, πες μας και εσύ 2-3 λόγια για αυτό για το project που έχετε. Αυτό είναι ένα project που ξεκινήσαμε για πλάκα, και παίζουμε κυρίως έτσι χορευτική μουσική με πυροές από τα 80's, τα 90's, ναι. Αλλά και σήμερα. Παίζουμε back to back, γιατί είμαστε 3 άτομα, ναι. Και αυτό έχει πλάκα γιατί ο καθένας έχει το δικό του στυλ και γίνεται συνέχεια εναλλαγή. Οπότε αρέσει και στον κόσμο πολύ αυτό και εδώ στην Αθήνα έτσι μας έχουν μάθει και μας υποστηρίζουν πολύ στα πάρτι μας. Οπότε το Σάββατο έχουμε ένα τέτοιο πάρτι, μια και που είναι και για καρναβάλια, τώρα θα γίνει ένας χαμός. Θα έχει πράγματα, ναι. Και αυτό θα είναι στο Philips Champagne Bar. Τώρα για τη Θεσσαλονίκη έχω κλείσει ένα live στις 12 Μαρτίου στο Παρτιζάν. Α, ωραία. Άρα DJ set είναι αυτό, έτσι, ή live? Ορίστε. Είναι DJ live, set, live είναι, κανονικά. Okay. Ναι, και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί θα είναι το πρώτο μου live ολοκληρωμένο δικό μου μετά από πάρα πολύ καιρό. Εγώ θα έρθω πάντως, το λέω από τώρα, γιατί αν θυμάσαι είχα ρωτήσει και παλιότερα πότε θα ξανάρθεις. Το έχασα, ναι. Μια φορά που ήταν DJ set, δεν ήταν live βέβαια. Αυτή φορά θα έρθω όμως, υπάρχει περίπτωση. Αυτά. Αυτά. Λοιπόν, Τάρης, θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μας και ήσουν σήμερα εδώ. Εμείς προωθούμε όσο περισσότερο μπορούμε την καλή μουσική και την ελληνική καλή μουσική. Και ως έτσι επίλογο πάμε να κλείσουμε με τη συνεργασία σου που έχεις κάνει με την Νατάσα Μποφίλιου. Λοιπόν, φίλμη, θα ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνε να το πούμε και όταν κλείσει το μικρόφωνο.